Κατά πάσα πιθανότητα, όλοι όσοι ενδιαφέρεστε για δεινόσαυρους θα θέλατε να δείτε πώς πραγματικά έμοιαζαν όταν ήταν ζωντανοί, αν είχατε τη δυνατότητα. Τι πιο κοντινό λοιπόν στο ζωντανό δεινόσαυρο από έναν μουμιοποιημένο δεινόσαυρο? Φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό προϊστορικό επεισόδιο. Σήμερα ταξιδεύουμε 110 εκατομμύρια χρόνια πριν, στην εποχή του Κρητιδικού, για να ερευνήσουμε ένα πολύ σπάνιο απολίθωμα μουμιοποιημένο αγκυλόσαυρο, το οποίο σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν πέρασε ούτε μία μέρα από την εποχή των δεινοσαύρων. Σας παρουσιάζω τον μουμιοποιημένο νοντόσαυρο του Καναδά. Πάμε να δούμε πώς έγινε αυτή η απίστευτη ανακάλυψη. Θα γυρίσουμε πίσω στο 2011, στην περιοχή Αλμπέρτα του Καναδά. Εκεί, σε ένα ορυχείο, μία μέρα όπως όλες τις άλλες, όπου μία εταιρεία εξορίξεων εκτελούσε εργασίες, οι εργάτες εντόπισαν κάποια περίεργα κομμάτια ζήματος με βούλες να βγαίνουν από ένα σημείο. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, άρχισαν να ενώνουν τα κομμάτια μεταξύ τους για να καταλάβουν τι είδος απολίθωμα μπορεί να έχουν βρει. Όμως το μοτίβο ήταν κάτι που δεν είχαν ξαναδεί. Οι εργάτες γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι έχουν ένα πολύ σπάνιο απολίθωμα, το οποίο χρειάζεται ειδική φροντίδα για να ανασκαφεί με ασφάλεια. Έτσι, σταθεροποίησαν τα κομμάτια με το απολίθωμα χρησιμοποιώντας γύψο και τα έστειλαν στα εργαστήρια του Μουσείου Royal Tyrrell. Για να μην χάνετε κάθε νέο παλαιό επεισόδιο και την ευκαιρία να μάθετε για τα προϊστορικά ζώα της Ελλάδας και του κόσμου, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε συνειδητοποιήσεις για όλα τα καινούργια επεισόδια. Επίσης, στην περιγραφή του βίντεο αφήνω συνδέσμους για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω το κανάλι. Πώς κατάφερε να απολυθωθεί τόσο καλά? Η υπόθεση που σχηματίστηκε σύμφωνα με τη γεωλογία της περιοχής είναι η εξής. Ο δεινόσαυρος πέθανε στη στεριά, όμως με κάποιο τρόπο παρασύρθηκε το πτώμα του γρήγορα από ένα ποτάμι, το οποίο το οδήγησε στη θάλασσα όπου εκβάλλει, ίσως λόγω πλημμύρας. Και επέπλευσε και εκεί για λίγο έως ότου βυθίστηκε σε κάποιο σημείο του ωκεανού, όπου θαύτηκε πολύ γρήγορα ανάποδα. Τα ανόργανα στοιχεία κάλυψαν και σκλήρυναν το εξωτερικό του ζώου, λειτουργώντας σαν κέλυφος για τη διατήρηση του εσωτερικού. Μόνο έτσι θα μπορούσε να διατηρηθεί ολόκληρος και αρτιμελής, καθώς σε περίπτωση που προχωρούσε σε έντονη σύψη και έκθεση στην επιφάνεια, θα είχαν επέμβει πτωματοφάγοι οργανισμοί ή ακόμα οι γεωλογικές δυνάμεις θα τον είχαν συμπιέσει σημαντικά. Τι μπορούμε να μάθουμε για την εμφάνιση και τον τρόπο ζωής αυτού του δεινόσαυρου? Αρχικά ζύγιζε 1,5 τόνο και είχε μήκος 5,5 μέτρα. Επίσης, είναι άριστα διατηρημένα τα οστέινα αγκάθια του σώματός του, τα οποία χρησιμοποιούσε κυρίως για άμυνα έναντι στους θηρευτές του, όπως τον T-Rex, καθώς και στην προσέλκυση συντρόφων. Το περίβλημά τους είναι φτιαγμένο από κερατίνη, την ίδια ουσία από την οποία είναι φτιαγμένα τα νύχια ή τα μαλλιά μας. Επίσης, μετά από μελέτη, βρέθηκαν πάνω στους οστέινες πλάκες που καλύπτουν το σώμα του οργανικά υπολείμματα, τα οποία ονομάζονται μελανοσώματα, ουσίες δηλαδή οι οποίες δίνουν χρώμα. Αυτές οι ουσίες έδειξαν ότι το ζώο είχε ένα κοκκινοπό χρωματισμό, ο οποίος δεν ήταν ομοιόμορφος σε όλο το σώμα. Στη ράχη ήταν σκουρότερο, ενώ στην κοιλιά ήταν πιο ανοιχτό το χρώμα, και αυτό λειτουργούσε ως καμουφλάζ για τους θηρευτές. Σε κατάσταση πολύ έντονου ή ελάχιστου φωτός, αυτή η προσαρμογή δημιουργεί λιγότερες χρωματικές αντιθέσεις, και έτσι για παράδειγμα ο θηρευτής θα διακρίνει πολύ πιο δύσκολα το θύραμά του. Αυτή η προσαρμογή ονομάζεται αντισκίαση. Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν και σήμερα στο ζωικό βασίλειο, τόσο σε θηρευτές όσο και σε θηράματα. Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι διατηρήθηκαν τα εσωτερικά όργανα του ζώου και έτσι στο στομάχι του βρίσκουμε υπολείμματα τροφής. Κυρίως βρίσκουμε φύλλα από φτέρες, καθώς το ζώο ήταν φυτοφάγο, και έτσι κατανοούμε καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο έζησε. Το 6% του περιεχομένου του στομαχιού του ήταν κάρβουνο, πράγμα που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το ζώο ζούσε σε ένα μέρος που η βλάστηση ανανεωνόταν μετά από κάποια μεγάλη πυρκαγιά. Ο συντηρητής του Royal Tyrrell Museum, Mark Mitchell, χρειάστηκε 6 χρόνια και 7.000 ώρες συγκόλησης και καθαρισμού στα εργαστήρια για να προετοιμάσει το απολίθωμα, και έτσι το νέο είδος έλαβε τιμητικά το όνομά του. Κάπως έτσι, η επιστήμη γνώρισε τον Μπορεαλοπέλτα Μαρκ Μιτσέλη, το καλύτερα διατηρημένο θωρακισμένο δεινόσαυρο που έχουμε δει ποτέ.